Τραγωδίες δίχως τέλος στους δρόμους της Κρήτης. Εικόνες που σοκάρουν. Ένας νεαρός άνδρας και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα ένα χιλιόμετρο πριν από το Αρκαλοχώρι. Τώρα πρέπει να ξεσηκωθεί όλη η περιφέρεια εδώ, να πάμε στην περιφέρεια στο Ηράκλειο. Πρέπει να γίνει. Εάν είχε μπάρες έστω σιντερένιες τέτοιες σαν αυτές στη μέση του δρόμου, ο ένας από τους δύο θα σηκωνόταν. Ένας 23χρονος και μια γυναίκα 51 ετών έχασαν τη ζωή τους σε θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το πρωί στο δρόμο Ηρακλείου Αρκαλοχωρίου. Το παιδί ήταν συγγενή σας? Ανιψός μου! Το αδερφό μου γιος! Εδώ σκοτωθήκανε δυο! Μια δασκάλα, δεν ξέρω, δυο! Πιο κάτω, πιο πάνω! 10 άτομα έχουν σκοτωθεί από τα λάγη μέχρι τα Αρκαλοχώρια πως τον φτιάξανε τον δρόμο. Τα εικονοστάσια τα βλέπετε, να, κοιτάξτε, τα εικονοστάσια από γύρω-γύρω. Και δεν δίνουν σημασία, μόνο κάθονται στις καρέκλες και θένε τέλη κυκλοφορίας. Και θένε φόρους, και θένε τόνα και οι άνθρωποι τσι παίρνουν με τα κασόνια από τον δρόμο. Εντάξει, ό,τι και αν κάνει, καλά το λέει να προσέχουμε, ναι, να προσέχουμε. Εγώ σου λέω τι γίνεται, εγώ προσέχω και πάω πάνω. Κατέχω άλλος από που ήταν. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά και μετατράπηκαν σε άμορφες μάζες σιδηρικών με τις εικόνες να σοκάρουν. Πρέπει κανονικά ο εργολάβος να φέρει ευθύνες σε αυτό το σημείο. Έχει δύο παπουράκια ο δρόμος. Κατεβαίνουμε με ταχύτητα όλοι. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχει δύο παπουράκια. Φεύγουν και από πάνω και από την από κάτω μεριά. Να πάρουν ευθύνες οι εργολάβοι πλέον. Δεν γίνεται το χάμα να σκοτώνουν όλοι οι άνθρωποι. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, η αστυνομία και κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το οποίο απεγκλώβησε τόσο τον νεαρό όσο και τη γυναίκα, όμως ήταν ήδη αργά. Να πηγαίνουν σιγά στη δρόμο, να μην τρέχουν, να μην πίνουν. Τρέχουν πολύ, τρέχουν. Είναι ευθεία και τρέχουν πολύ υπερβολικά, άλλοι κάνουν κόντρες, αλλά εδώ να μην τυχαίνουν τα ατυχήματα, παιδιά, τίποτα άλλο. Τρίτο θανατηφόρο εδώ, το τρίτο. Πριν 6 χρόνια άλλη μια κοπέλα εδώ σκοτώθηκε. Δυστυχώς δεν προσέχουμε, δεν είναι μόνο οι δρόμοι, δεν προσέχουμε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός κτηνοτρόφος από το Γεράκι κινούνταν με το όχημά του από Πεζά προς Αρκαλοχώρι, ενώ η άτυχη γυναίκα κινούνταν προς Ηράκλειο. Ωστόσο, τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά το αστυνομικό τμήμα Μηνώα Παιδιάδας. Από το μυαλό, τα αυτοκίνητα είναι να μας εξυπηρετούν, δεν είναι να σκοτωνόμαστε. Αλλά ποιος ξέρει, δεν ξέρει κανείς τι έγινε. Φυσικά τρέχουν. Φυσικά τρέχουν. Είναι ευθεία, τρέχουν. Έτσι, ο Θεός να ξεμιστεύει από την κακή ώρα. Αυτό. Η μαύρη λίστα των νεκρών της ασφάλτου ολοένα και μεγαλώνει. 5 πολίτες έχασαν τη ζωή τους το πρώτο τρίμηνο του 2021, ενώ φέτος, το ίδιο χρονικό διάστημα, έχασαν τη ζωή τους 12 συνάνθρωποι μας, εκ των οποίων οι 8 στο Ηράκλειο, οι 2 στα Χανιά, ένα στο Ρέθυμνο και ένα στο Λασίθι.